κρατάς και τις δύο σχέσεις μέχρι να αποφασίσεις τι θέλεις ή χωρίζεις κατευθείαν τον σύντροφό σου. Να σας πω την αλήθεια, αν είμαι με τον σύντροφο μου και είμαι με σε σχέση, σημαίνει είμαι ερωτευμένη. Δεν πρόκειται να βρεθεί άλλος έρωτας. Μπράβο, κορίτσια. Όχι πως δεν συμβαίνουν συχνά αυτά. Αν θα είναι, ας πούμε, το first look love. Η πρώτη σου αγάπη. Όχι. Πρώτος έρωτας. Με την πρώτη ματιά. Α, από με την πρώτη ματιά. Από την πρώτη ματιά, ας πούμε, να νιώθουμε τις πεταλούδες. Που στη μη που... Άντες οι πεταλούδες. Ναι, αν έγινε τις πεταλούδες, τι θα έκανες. Δεν πιστεύω ότι θα χώριζα το αγόρι μου, που στιγμή που θα ξέρω τον εαυτό μου, δεν θα ήταν ο έρωτας. Θα έφυνες εκεί τις πεταλούδες. Θα έφυνα εκείνες τις πεταλούδες. Θα έμεινα με εκείνο που ήμουν. Είναι πιστό το κορίτσι μας. Είναι πιστό το κορίτσι. Ναι. Μάλιστα. Ιβόνη. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες. Σου άρεσε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, όταν είσαι σε σχέση και πραγματικά είσαι σοβαρή και ερωτευμένη, δεν κοιτάζεις αριστερά-δεξιά. Νικόλα. Αυτό. Μια πάρα πολύ ωραία αληθινή απάντηση. Και... Οι πεταλούδες όμως, Νικόλα, μου μένουν εκεί, ε. Οι πεταλούδες, όχι, δεν μένουν, φεύγουν προφανώς. Φεύγουν οι πεταλούδες κάποια στιγμή. Προφανώς φεύγουν, αλλά πολύ αληθινή η απάντηση και αυτό δείχνει και σταθερότητα σε ένα χαρακτήρα, γιατί σου λέει ότι από τη στιγμή που είμαι εδώ, με αυτόν τον σύντροφο, εδώ θα μείνω. Παρόλο που συμβαίνουν. Είναι και αυτά μέσα στο παιχνίδι τη ζωή. Έτσι μπορεί όντω να σου πει. Να το ζήσει. Να πα με τι πεταλούδε. Ασχέτω τι πιστεύω εγώ, η ίδια είπε ήταν μια πολύ αληθινή απάντηση. Ναι, αυτό την αντιπροσωπεύει, έτσι. Αυτό θέλει να κάνει. Δεν αφήνει να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν θα το αφήσει να συμβεί. Αυτό δεν το αντιμετωπίζει. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύει αυτό. Άρα δεν έχει ερωτευτεί αυτή. Αν εσύ, όχι, Δημήτρη, μου ερωτεύεσαι κάθε δύο μήνες, προφανώς το πιστεύεις. Όταν ερωτεύομαι, δεν ξερωτεύομαι. Αγάπη μου, εσύ είπες για τον έρωτα. Ακριβώς. Όταν είμαι σε σχέση, σημαίνει ότι είμαι ερωτευμένη και πήγα σε σχέση. Αν μετά βρεθεί άλλος, σημαίνει ότι κάθε τρεις μήνες ξαρωτεύομαι. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί. Μπορεί να μην συμβαίνει συχνά, μπορεί να συμβεί μια φορά. Άλλο σου λέω. Πολλοί άνθρωποι μένουν σε σχέση απλά από ασφάλεια και από συνήθεια. Είναι ένα φαινόμενο που οι περισσότεροι είναι αυτό που βιώνουν. Δεν είναι καμία σχέση ο έρωτας με την ασφάλεια. Και ο έρωτας, να ξέρεις, μαθηματικά φεύγει. Δεν είναι κάτι που μένει. Αν εσύ είσαι μόνιμα ερωτευμένη, μπράβο. Εντάξει, δεν μιλάμε για μένα τώρα. Μιλάμε για το κορίτσι που ήταν πάρα πολύ ωραία η απάντησή του. Μάλιστα. Θέλεις να πεις κάτι για την απάντηση? Όχι. Πάμε στη βαθμολογία. 9. Νικόλα. 8. Ιβόνη. 9. Δημήτρη μου. 8. Δημήτρη μου, κάνεις σχέση κάθε δύο μήνες. Εγώ κάθε τρεις. Είναι σαν το check-up. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 34.